Θα σας πω πολύ περιληπτικά αυτά που έχω γράψει, διότι έχουν ξεπεραστεί κατά κάποιον τρόπο από τις προηγούμενες ομιλίες και θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο, νομίζω και δεν θα χρειαστώ καν τα 15 λεπτά. Λοιπόν, στην ομιλία μου έχω τρεις εικόνες. Η μια εικόνα είναι μια εικόνα από τη σφαγή των τελευταίων Τουρκοκυπρίων κατοίκων του Αναλιόντα, όπου μία γριά γυναίκα σκοτώθηκε, ο καθυστερημένος της γιος και μία γειτόνισσα πληγώθηκε. Οι άντρες έλαχε να είναι ο ένας στα χωράφια, ο άλλος έφυγε κάπου στον κύριο και γλίτωσε. Θέλω να σας πω ότι οι τελευταίοι κάτοικοι του Αναλιόντα, οι δύο τελευταίες οικογένειες που επέμεναν να μένουν στον Αναλιόντα, είναι ανέκδοτα αυτά τα πράγματα, δεν έχουν γραφτεί κάπου, είναι κατά μαρτυρία του Σοφοκληρούσου. Έφυγαν το 1958 με αυτόν τον τρόπο. Σκοτωθήκαν και εκδιωχθήκαν οι ζωντανοί, τέλος πάντων, τελευταίοι ζωντανοί. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Αναλιόντας ήταν ένα χωριό μισό ακελικό, μισό δεξιό, τότε ήταν δεξιά-αριστερή, τέλος πάντων. Η φόνη ήταν γνωστή, θα ερχόντουσαν νεοκάδες να σκοτώσουν, τέλος πάντων, και το χωριό δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Είναι, μένει μια γεύση ενοχής, δηλαδή στους μη ένοχους. Από αυτή την ιστορία, αυτό θέλω να σημειώσω. Η δεύτερη εικόνα, είμαι εγώ μάρτυρας, ήμουν δημοσιογράφος τότε, το 1998, είστε σε εκλογές, τις προεδρικές εκλογές, με εκείνον τον περίεργον τρόπο επελέγει για τα πολιτικά δεδομένα περίεργον τρόπο, επελέγει ο Ιακώβου ανάμεσα σε μια τριάδα ενός υποψήφιος και επίσης τελικά ο Κυπριανού του Δίκο, ο Σπύρος ο Κυπριανού, να στηρίξει τη συμμαχία. Και έγινε μια συνάντηση, ανοιχτή συνάντηση, η πρώτη ανοιχτή συνάντηση, πανηγυρική ανοιχτή συνάντηση στήριξης του κυρίου Ιακώβου από το Δίκο και το Ακέλ. Και με έκπληξη μου συγκρατώ δύο-τρεις λέξεις, δεν συγκρατώ όλη την ιστορία, αλλά ο Δημήτρης ο Χριστόφιας εκαλωσόρισε τον Σπύρο τον Κυπριανού που ήρθε στη συμμαχία να στηρίξει τον Ιακώβου και του υπενθύμισε τους κοινούς τους αγώνες όταν ήταν νέοι ενάντια στην Τουρκανταρσία. Αυτό το πράγμα το 1998. Δεν δίνω κάποια σημασία στα λόγια αυτά του Δημήτρη του Χριστόφια, πέρα από έναν τακτικισμό. Αλλά και πάλι, βλέπετε πώς έρχονται στην επιφάνεια πράγματα την ώρα που τα χρειάζεσαι, για τον σκοπό που τα χρειάζεσαι και που σου χαλούν άλλα πράγματα, τέλος πάντων, με τα οποία είναι σε αντίφαση. Και η τρίτη εικόνα, για την οποία αισθάνομαι πολύ δυνατά, αλλά εννοώ όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και με όση δυνατότητα σκέψης έχω, είναι μετά τα δημοψηφίσματα του 2004. Τα δημοψηφίσματα του 2004 το ΑΚΕΛ, πάλι με εκείνον τον περίεργο τρόπο, του επέλεξε τον Τάσο. Μα σκέφτεται τον Τουρκοκύπριο τώρα που επέλεγε τον Τάσο. Λοιπόν, και με εκείνον τον περίεργο τρόπο που είπε ναι, όχι, και μπουρδούκλωσε τέλος πάντων ακόμα και την αντίσταση του Νέντερ που υπήρχε μέσα στην αριστερά. Ήταν μια γροθιά στο μαλακόν υπογάστριο του τουρκοκυπριακού κινήματος. Εκείνη την ώρα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην Κύπρο, είχαμε έναν δυνατό σηκωμένο κίνημα μέσα στους δρόμους. Ήταν τουρκοκυπριακό, μα ήταν κυπριακό κιόλας στο κάτω-κάτω. Και πες ήταν τέλος πάντων σε διάσταση με το ελληνοκυπριακό και πάλι δεν υπήρχε μια διεθνιστική, ρε παιδί μου, στοιχειώδης. Κάτι να πει ότι χρειαζόμαστε να στηρίξουμε και με μια διαδήλωση των 1.000 πλασμάτων ποδά. Να κάνουμε μια δήλωση παραπάνω. Αφήκαμε τους ανθρώπους να ξεθυμάνουν. Όχι μόνο τους αφήσαμε να ξεθυμάνουν μόνοι τους για 2-3 χρόνια, παρόλο που επανήλθα μετά το 2011 πάλι, και εξακολουθεί να υπάρχει
στα κατεχόμενα μια κίνηση κινηματική, κατά τη γνώμη μου. Το 2004 τους έδωσαμε μια γροθιά και τους εξουθενώσαμε. Και αυτό το πράγμα το έζησα πολλά τότε, σαν άνθρωπος που δούλευε με Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έφυγε και όσα σουμαλίσματα και να ακούσουμε μεταξύ των ηγεσιών, οι οποίες έχουν φύγει και δεν μας ακούν, και μείναμε στην αίθουσα πάλι με τα μεγάλα κόμματα να είναι θλιβερές μειοψηφίες στην παρουσία αυτού του συνεδρίου. Αυτό το πράγμα, αυτός ο διαχωρισμός που ετσιμετώθηκε το 2004, είναι ετσιμετωμένος, δεν φεύγει εύκολα. Γι' αυτό και θεωρείται τώρα τα κόμματα της αριστεράς να μπαίνουν σε κάποιο είδους συζήτηση, αλλά μπαίνουν σε μια συζήτηση κλειστών επιτελείων. Το θέμα μας όμως, εμάς, και κλείω βασικά με το συμπέρασμα που θέλω να βγάλω, είναι ότι χρειάζεται να βάλουμε σε συζήτηση, σε συνάντηση, στη δημιουργία μιας κοινή σκέψης και μιας κοινή προσέγγισης πάνω στον Κυπριακό. Πέραν του να στηρίζουμε αυτό που μπορεί να κάνει και η δεξιά στο κάτω-κάτω, να δημιουργήσουμε μια πολιτική δικοινωτική. Για να σας ερωτήσω, ποια είναι η δικοινωτική πολιτική της αριστεράς σήμερα? Και είναι και αποτυχία δική μας ή μόνο των άλλων, αν το μεταξύ δεν είναι και κατηγορία για τα κόμματα του, τα μεγάλα. Είναι μια μεγάλη κατηγορία εναντίον μου εμένα ή τον οποιοδήποτε δραστηριοποιούνται στον χώρο και θέλουν να χτίσουν μια δικοινωτική προσέγγιση. Σας παρακαλώ, ποια είναι η δικοινωτική πολιτική προσέγγιση της αριστεράς σήμερα στο Κυπριακό ή σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις κοινότητες? Που τα πετρέλαια ξεκινούμε. Θέλετε να πάμε αυτό με τη Συρία, με το Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους, ενώ την περιφερειακή πολιτική. Θέλετε να πάμε στα εσωτερικά ζητήματα, ακόμα και τον ελευθερισμό. Πόση συνείδηση υπάρχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κοινά ζητήματα να αντιπαλέψουμε και με ποιον τρόπο να αντιπαλεύουμε τα κοινά ζητήματα που αφορούν τη λιτότητα και σε ιδιωτικοποίησης. Ακόμα πολλές φορές συναντιόμαστε και έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να πούμε, με τις ψευτοιδιωτικοποίησεις που γίνονται στα ψευτοκατεχόμενα από το ψευτοκράτος. Δεν είναι ως διάβολο να κατάλαβετε, ακόμα και το λεξιλόγιο μας βοηθά. Φυλακιστήκαμε μέσα στις λέξεις μας. Ευχαριστώ. Άμα δεις την Κύπρο, τον πλανήτη από μακριά, μπορεί να το δεις γαλάζιο. Άμα κοντέψεις, μπορεί να δεις ότι υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις με ερήμους. Μερικές από τις προσεγγίσεις των συντρόφων μου που προηγήθηκαν και κυρίως αυτή του πολύ στενού μου φίλου Ανδρέα Παναγιώτου, είδαν την αριστερά από το μακρινό διάστημα του κοινωνιολόγου. Φεύγοντας, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το συνέδριο, να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ενός μία μόνιμη κατάσταση, η οποία να συνεδριάζει συνέχεια, μεταξύ όσων θέλουν να συνεδριάζουν, όσων αριστερό θέλουν να συνεδριάζουν, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Τα κόμματα κάνουν ένα διάλογο που κάνουν ευτυχώς, αλλά τον κάνουν σε ηγετικό επίπεδο και δεν μεταφέρεται στην κοινωνία. Κάποιες στιγμές, το 2003, 2004, το 2008, όσοι είμαστε λίγο ακτιβιστές, όσοι νομίζουμε ότι έχει νόημα να υπάρχουν κινήματα μέσα στην κοινωνία, όσοι νομίζουμε ότι είναι με τα κινήματα που αλλάζουν οι κοινωνίες, πρέπει να καταφέρουμε να ξαναχτίσουμε το αίσθημα που χτίζεται τη στιγμή του κινήματος και ύστερα χάνεται σαν όνειρο μέσα στην καθημερινότητα της πολιτικής.
απορροφκέται, απορροφκούνται οι κρατασμοί του μέσα από το, να πούμε, το σύστημα. Λοιπόν, πριν προλαβεί να γίνει υπουργός παιδείας η κυρία Σι Αναγνωστοπούλου, πρόλαβε και έγραψε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση, αλλά μπορεί να είναι και αυτό που θα σας πω ακριβώς. Μπορεί να είναι και ακριβώς αυτό που θα πω, ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα ενσαρκώνει το κυπριακό προλεταριάτο. Η εισήγηση μου είναι ότι οι Ελληνοκύπροι που θέλουμε να κουβεντιάσουμε με τους Τουρκοκύπριους, τους αριστερούς, έχουμε ελπίδες να πετύχουμε με τα τουρκοκυπριακά κόμματα μία κουβέντα η οποία ελπίζουμε να παρασύρει και το ΑΚΕΛ. Ευχαριστώ.